νομίζω ότι τώρα στα 25 μου έχω αλλάξει αρκετά. Mm-hmm. Έχω βάλει λίγο νερό στο κρασάκι. Έχω οριμάσει, έχω αρχίσει και τα λέω τα θέματα, τα προβλήματά μου, πράγματα που παλιότερα δεν το έκανα. Ναι. Καταγωγή σου από τα Τίρανα της Αλβανίας. Ναι. Τα πρώτα χρόνια έρχεσαι, πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Ζω 12 χρόνια στην Ελλάδα πλέον. Υπάρχει περίπτωση, επειδή διάβασα ότι έχεις υποστεί bullying στην Ελλάδα, ναι, όταν ήρθες. Το βίωσα στα 18-19 μου. Όταν έφυγες από το σχολείο. Όταν έφυγα από το σχολείο, προστατευμένο το ακριβώς, κλίμα. Και είχα επαφή στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα αρχικά. Mm-hmm. Και όταν άρχισα να έχω επαφή έτσι με την ελληνική κοινωνία πιο πολύ και να μάθω και τη γλώσσα. Ας πούμε, τι σου λέγανε? Ας πούμε, με δείχνανε, μου λέγανε αυτό είναι Αλβανάκι, Αλβανίδα, κάτι τέτοια σχόλια που εμένα με στεναχωρούν πάρα πολύ, που τα άκουσα και τώρα, μετά το παιχνίδι. Τώρα τι άκουσες, τι λέγανε? Τώρα με κράζανε πάρα πολύ, δηλαδή πάνε πίσω στη χώρα σου. Για την καταγωγή σου? Για την καταγωγή μου, ναι, που δεν ντράπηκα ποτέ να κρύψω την καταγωγή αυτό μου. Αυτό έλειπε, να ντρέπεσαι την καταγωγή σου. Δεν πρόκειται να με επηρεάσουν σε τίποτα. Δεν με επηρεάσαν και ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Απλά αποδεικνύεις στους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και σε αυτούς που σε ξέρουν ότι όλοι είμαστε ίσα, έτσι κι αλλιώς όλοι είμαστε ίσα σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει equity που λέω εγώ και δεν πρέπει στις εποχές μας να μιλάμε για καταγωγές. Για καταγωγές και για χρώματα και για οτιδήποτε. Ακριβώς. Αλλά εδώ όμως βλέπεις όμως... Μιλάνε ακόμη και για τα κιλά κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πλέον έχει περάσει σε φάση γελοιότητα η ιστορία. Δηλαδή, ασχολούνται οι άνθρωποι με το αν κάποιο είναι παχύς, αν είναι λεπτός. Δηλαδή, έχουμε νομίζω πολλά χρόνια ακόμα να ξεπεράσουμε αυτό που λέμε. Η ερώτηση μου είναι, έχει έρθει στιγμή που βρέθηκες με κάποιον Έλληνα και όταν συνειδητοποιήσει ότι είσαι από την Αλβανία να φύγει? Ακόμα χειρότερο. Έχω ακούσει και άνθρωπο να πει ότι δεν θέλω να μιλήσω στην κοπέλα γιατί είναι Αλβανίδα, π.χ. Πλάκα μου κάνεις. Ή έχω ακούσει και άνθρωπο να πει δεν θα πήγαινα με αυτή την κοπέλα ποτέ γιατί είναι από Αλβανία. Έχω ακούσει τέτοια σχόλια. Έχεις ακούσει. Και... Δηλαδή να πάει ένας άντρας, ας πούμε, που σε βλέπει που είσαι μια τόσο ωραία γυναίκα, να έρθει στο μπαρ, να πάει να σου προσφέρει ένα ποτό και μόλις του πεις ότι είμαι από τα Τίρανα, από την Αλβανία, να φύγει. Ναι, υπάρχει. Έλα, δεν μπορεί τώρα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, αν αυτός δεν θέλει μία, εγώ δεν θέλω 100.